Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, σηκωτάκι, λεμονάτο, ριγανάτο, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ εύκολο. Μόλις σε 5 με 7 λεπτάκια το φαγητό μας θα είναι έτοιμο, το σηκώτι είναι υπερτροφή, το χρειαζόμαστε όλοι, πρέπει να μάθουμε να το μαγειρεύουμε, οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το σηκώτι ριγανάτο θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια σηκώτι μοσχαρίσιο, γάλακτος, 1 με 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, χυμό από 1 με 2 λεμόνια, 100 γραμμάρια νερό, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη, 1 κουταλιά της σούπας κοφτή μουστάρδα, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 κουταλάκι του γλυκού δενδρολίβανο, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, πατάτες τηγανιτές και ρίγανη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι το σηκώτι μας από το ψυγείο. Εδώ. Και έχω ένα ωραίο σηκώτι. Λοιπόν, αρχίζουμε να καίμε καλά το τηγάνι, γιατί το μυστικό για να φτιάξουμε ένα ωραίο σηκώτι είναι ένα καυτό τηγάνι. Τώρα, πρέπει να εξηγήσω κάποια πράγματα για το σηκώτι, γιατί πολλοί κόσμος το φοβάται για να το φάει. Το σηκώτι είναι καταπληκτικό, εφόσον ξέρουμε το χασάπι που αγοράζουμε. Δηλαδή, πρέπει να είναι ολόφρεσκο. Σε καμία περίπτωση δεν παίρνουμε σηκώτι και το αφήνουμε να το μαγειρέψουμε την επόμενη μέρα. Το παίρνουμε την ίδια μέρα, το μαγειρεύουμε την ίδια μέρα. Δεν χρειάζεται πολύ προετοιμασία, εφόσον το σηκώτι μας είναι γάλακτος. Αν είναι γάλακτος, δεν έχει ίνες, δεν χρειάζεται να καθαρίσουμε τίποτα. Έτσι όπως είναι, το μαγειρεύουμε και είναι πεντανόστιμο. Άμα τώρα δεν είναι γάλακτος, θα πάρετε, θα βάλετε το σηκώτι μέσα στο γάλα για περίπου 3-4 ωρίτσες με λίγα μυρωδικά, λίγο δεδρολίβανο, λίγο σκόρδο και θα τα αφήσετε να μουλιάσει εκεί πέρα και μετά θα το σκουπίσετε και μετά θα το διαχειριστείτε. Έτσι ουσιαστικά το σηκώτι θα καθαρίσει και δεν θα έχει πικρή γεύση. Το πιάσαμε? Οπότε το μόνο πράγμα που πρέπει να προσέχουμε όταν αγοράζουμε σηκώτι είναι να ξέρουμε ποιος είναι ο χασάπης μας. Είναι πολύ 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 σημαντικό. Εντάξει, εγώ έχω την εμπειρία να καταλάβω αν το σηκώτι είναι καλό ή όχι. Εσείς που δεν έχετε την εμπειρία πρέπει όντως να εμπιστευτείτε το χασάπι σας. Είμαι σίγουρος πως άμα αγοράζετε από ένα συγκεκριμένο άνθρωπο θα φροντίσει να σας δώσει το καλύτερο σηκώτι. Το πιάσαμε? Και να σου πω ακόμα καλύτερα. Πείτε την προηγούμενη μέρα στο χασάπι, αύριο θέλω φρέσκο σηκωτάκι, ετοίμασέ μου αύριο ένα σηκώτι να έρθω να το πάρω. Σωστά? Σωστά. Λοιπόν, έχω ένα σηκωτάκι εδώ πέρα. Αυτό είναι γάλακτος, οπότε αυτό που θα κάνω είναι θα κόψω λεπτές φετούλες στο σηκώτι, εδώ. Και σε καμία περίπτωση δεν θα πούμε το χασάπι να μας το κόψει από τόσες λεπτές φέτες, γιατί το έχουμε πει εκατοντάδες φορές ότι όταν αγοράζουμε κάτι από το χασάπι, τι δεν κάνουμε. Δεν του ζητάμε να μας το δώσει κομμένο. Θα το κόψουμε εκείνη την ώρα και κατευθείαν θα το μαγειρέψουμε. Γιατί αρχίζει να οξυδώνεται κατευθείαν. Εντάξει, φίλε Μπελέση? Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, επειδή έχω δει και η μητέρα μου παλιότερα, το σηκώτι το τηγάνιζε σε πάρα πολύ λάδι. Έβαζε πολύ λάδι και αλεύρι, τα αλεύρωνε και τα ψήνε. Καλή τεχνική, αλλά γενικά γίνεται βαρύ το σηκώτι. Το σηκώτι, όπως σας είπα, είναι υπερτροφή. Πρέπει να το χρησιμοποιούμε όσο πιο απλά γίνεται, όσο πιο απλό μαγείρεμα. Και επίσης, άμα βάλουμε πολύ λάδι, τι κάνει το σηκώτι? Αρχίζει και πυροβολάει μέσα στην κουζίνα. Δεν θέλουμε να πυροβολάει, να πιτσιλάει το λάδι, οπότε θέλω λίγο λαδάκι, κοιτάξτε εδώ. Και επίσης, επειδή το σκότι οξυδώνεται με οτιδήποτε, ξύδι, αλάτι, όλα αυτά, με το που ρίξουμε αλάτι και πιπέρι, τι κάνουμε? Φροντίζουμε κατευθείαν να το μαγειρέψουμε. Οπότε ρίχνω το πιπέρι μου. Θα ρίξω και το αλάτι μου. Και είτε μπορείτε να το τηγανίσετε, να το σοτάρετε, είτε μπορείτε να το ρίξετε στη σχάρα. Και τα δύο είναι πάρα πολύ καλές εκδοχές. Απλά σχάρα ξέρω ότι δεν έχετε όλοι στο σπίτι. Βέβαια έχουμε στο e-shop μας. Αλλά το τηγάνι είναι μια πολύ καλή λύση για να μπορέσετε κατευθείαν να σοτάρετε το σκότι. Όπως βλέπετε, το σκότι με το που ρίξα το αλάτι άρχισε να αλλάζει χρώμα, να γίνεται θολό. Το βλέπεις? Από κόκκινο άρχισε να γίνεται λευκό. Είναι πολύ λογικό. Σας είπα, οξυδώνεται πάρα πολύ εύκολα. Οπότε τι κάνω? Ρίχνω το σκότι εδώ. Παναγία μου. Διονύση, έλα εδώ. Φέρ' τη μασιά. Κοιτάξτε εδώ, τι ωραίο πράγμα. Είναι ένας μεζές ανεπανάληπτος. Και όχι απλά μεζές, είναι υπερτροφή. Δηλαδή, όντως είναι σαν να τρως μπριζόλα μοσχαρίσια. Και πολύ πιο οικονομικό. Εντάξει? Γιατί και αυτό είναι σημαντικό, να αρχίσουμε να αξιοποιούμε κομμάτια από το μοσχάρι που δεν είναι τόσο ακριβά όσο το φιλέτο ή οι μπριζόλες. Απλά σε φώναξε για να υπάρχεις δίπλα μου. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Λοιπόν, πώς το βλέπεις? Το λέω και στη μαμά μου αυτό, γιατί κοίταξε εδώ χρώμα που έχει πάρει το σηκώτι. Είναι σαν να το έχουμε βάλει στη σχάρα με αυτόν τον τρόπο, επειδή δεν πλακώσαμε στο λάδι το τηγάνι. Έχουμε ρίξει απλά λίγο λαδάκι πάνω στο σηκώτι. Έχει πάρει αυτό το καπνιστό άρωμα από το τηγάνι που θέλουμε. Πολύ ωραία τα αρωματάκια. Εδώ και εδώ. Όμως, εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο. Μα ψήνεται στο μισό χρόνο από ό,τι θα ψινόταν το μοσχάρι
και στο 1 τρίτο του χρόνου από ό,τι θα ψινάνε το κοτόπουλο. Δηλαδή είναι το πιο γρήγορο κρέας που μπορούμε να ψήσουμε στο σπίτι. Τώρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Άκου. Θέλουμε να το κάνουμε λεμονάτο. Σβήνουμε το τηγάνι μας με λεμόνι. Εδώ. Στύψε. Στύψε. Α, αυτός είσαι. Πέταξε το. Ωραία. Το σκότι μας είναι ψημένο αυτή τη στιγμή. Άμα θέλετε έξτρα λεμόνι μπορείτε να ρίξετε. Θέλω λίγο νεράκι να μου φέρεις. Εδώ. Να σβήσουμε το τηγάνι, να πάρουμε όλη αυτή τη γεύση που υπάρχει. Και θα προσθέσουμε μέσα. Για να μην το σερβίρουμε έτσι στεγνό, θα κάνουμε μια γρήγορη σαλτσούλα. Λίγο μέλι για να ισορροπήσουμε το λεμόνι μας. Εδώ. Τη ρίγανη που τη ρίχνουμε στο τέλος, γιατί αν τη ρίχναμε στην αρχή, τι θα γινόταν. Θα καιγότανε. Εδώ. Και μια κουταλιά τη σούπας. Κοφτή μουστάρδα πάλι. Εδώ. Ανακατεύουμε. Κόψαμε το σκόρδο. Κόψαμε στα τέσσερα. Στα τέσσερα. Φέρ το γρήγορα, βρε. Ρίχνω μέσα. Απλά βάζουμε το σκόρδο λίγο να αρωματίσει τη σάλτσα μας και θα τα αφαιρέσουμε στο τέλος. Απλά λίγο έτσι που θα το βράσουμε, θα δώσει μια ελαφριά γεύση σκόρδου που θέλουμε τελικά στη συνταγή μας. Πες μου, πόση ώρα μας πήρε? 2 λεπτά. Λοιπόν, βγάλαμε και λίγο δέντρο λίβανο που μου αρέσει. Αλλάστο. Θα κόψω μόνο. Λοιπόν, να σας πω ότι το δέντρο λίβανο και το φασκόμηλο και η ματζουράνα είναι 3 μυρωδικά που όντως άμα ένα κρέας σας μυρίζει και δεν μπορείτε να το φάτε, ισορροπεί τη γεύση του, όπως είναι το αρνί. Οπότε είναι ένα μυρωδικό που άμα νομίζετε ότι δεν μπορείτε να φάτε κάποιο κρέας, 100% οποιαδήποτε αρώματα ή μυρωδιές έχει το κρέας, θα τα πάρει μακριά. Λοιπόν, ρίχνω μέσα και το δέντρο λιβάνο. Θα προσθέσω λίγο ακόμα αλάτι και πιπέρι. Και έχω κάτι πατατούλες από κάτω, βγάλετε να σερβίρουμε. Κοιτάξτε εδώ. Σιγοβράζουμε, το σκόρδο έχει κάνει τη δουλειά του. Έχουμε ρίξει το δέντρο λίβανο. Αχ, το κουτάλι μου έφυγε. Πού είναι οι πατάτες? Πού είναι οι πατατούλες μου? Ωραίος, έφερε τις πατάτες. Κοιτάξτε εδώ. Σάλτσα. Πω πω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά δεν με πιστεύω το πόσο νόστιμο έγινε αυτή τη στιγμή του σηκώτη. Δηλαδή, όντως, δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι μοναδικό. Κοιτάξτε εδώ. Σαλτσούλα έτοιμη. Δεν το παρακάνουμε στη σάλτσα. Όση σάλτσα έχει, γλασάρι πάνω στο σηκώτι μας. Εδώ και εδώ. Μοναδική πιατάρα μόλις σε 5 λεπτάκια. Δοκιμάστε λίγο σάλτσα. Περίμενε τώρα να το δοκιμάσεις και ολόκληρο. Για το σηκώτι ριγανάτο, κόβουμε το σηκώτι σε λεπτές φέτες και προσθέτουμε ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Το μεταφέρουμε σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε μέχρι να πάρει χρώμα. Γυρνάμε από την άλλη πλευρά και σοτάρουμε για επιπλέον 1 λεπτό. Σβήνουμε με το χυμό από τα λεμόνια, βάζουμε το νερό, το μέλι, ρίγανη, τη μουστάρδα και το σκόρδο. Προσθέτουμε δενδρολίβανο, αλάτι, πιπέρι, αφαιρούμε από τη φωτιά και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε με πατάτες τηγανιτές και ρίγανη. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Τώρα και να σας το περιγράψω, δεν περιγράφεται. Εγώ ιδανικά, άμα το έκανα σπίτι, θα το ψήνα λίγο λιγότερο. Αλλά ξέρω ότι εσείς δεν θα το ψήσετε λιγότερο, δεν σας αρέσει να είναι μέτριο στη μέση. Εγώ τρελαίνομαι. Ρίγανη, δεδρολίβανο, σκορδάκι, λεμόνι, μέλι. Τέλος. Εγγύηση. Συνταγή, πετυχαίνει πάντα. Θα είναι το πιο νόστιμο σηκώτι που έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Μόλις σε 5 λεπτά θα το φτιάξετε και πραγματικά θα ενθουσιαστείτε και εσείς και όποιος το δοκιμάσει. Καλή μας όρεξη.